Σε πόλο έλξης για ελληνικά και ξένα επενδυτικά κεφάλαια εξελίσσεται το τομέα της φαρμακευτικής κάναβης στην Ελλάδα. Ένα χρόνο μετά τη θεσμοθέτηση του κανονιστικού πλαισίου, οι αρμόδιες αρχές έχουν παραλάβει 116 αιτήσεις επενδύσεων και από αυτές 37 εξασφάλισαν ήδη εγκριτική άδεια, ενώ άλλες 12 βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης. Οι αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί αφορούν περίπου επενδύσεις 1,5 δισεκατομμυρίου και 7.900 θέσεις εργασίας. Στην κεντρική Μακεδονία έχουμε 11 αιτήσεις, εκ των οποίων είναι 2 στη Θεσσαλονίκη, 8 στο Κιλκής και 1 στην Πέλα. Αυτές που έχουν εγκριθεί, οι 37 προτάσεις, αφορούν 500 περίπου εκατομμύρια και περίπου 3.000 θέσεις εργασίας. Παρότι το ενδιαφέρον καταγράφεται ζωηρό, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κρατά μικρό καλάθι και τονίζει ότι το νομοθετικό πλαίσιο για τη φαρμακευτική κάναβη χρήζει περαιτέρω θωράκισης. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει επενδυτικός ενθουσιασμός, ακούω κάτι νούμερα ως προς αυτό. Θα δούμε. Εγώ με τους επενδυτικούς ενθουσιασμούς είμαι λίγο πάντα λίγο επιφυλακτικός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και δική μου δουλειά αυτό. Όποιος θέλει να την κάνει, ας την κάνει. Υπάρχει το ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά σας ξαναλέω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να μπουν ακόμα στη θέση τους, προκειμένου οι άνθρωποι που επενδύουν να ξέρουν ότι επενδύουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Δουλεύουμε για να τα κάνουμε. Επομένως, νομίζω ότι με εμάς, παρά τις προσωπικές μου επιθύσεις, θα είστε αρκετά happy όσοι κάνετε αυτή τη δουλειά. Ακόμη μεγαλύτερα είναι τα κενά κατά τον κύριο Βορύδη στην νομοθεσία για τη βιομηχανική κάναβη και ιδιαίτερα στο κομμάτι που αφορά στη χρήση της για την παραγωγή τροφίμων. Το βασικό ζήτημα το οποίο υπάρχει με τη βιομηχανική είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το τρόφιμο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, με το προϊόν. Εκεί δεν έχουμε νομοθετικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή, άρα δεν υπάρχει μεγάλο ζήτημα γιατί οι άνθρωποι είναι στον αέρα. Και υπάρχουν και ζητήματα ερμηνείας πάνω στο θέμα αυτό, κυρίως ως προς την περιεκτικότητα που πρέπει να έχει στην τετρακαναβιοβιόλη, αν το λέω καλά. Ιδιαίτερη δυναμική, ωστόσο, καταγράφει και το ελληνικό κρασί, το οποίο κατά τον Υπουργό κερδίζει διαρκώς έδαφος στις ξένες αγορές. Το κρασί υπάρχει πράγματι μια σημαντική μετακίνηση, λίγο αναφερθήκατε όλοι όσοι μιλήσατε για το θέμα του κρασιού, δηλαδή μια μετακίνηση στην οποία βλέπουμε κρασιά υψηλότερης ποιότητας, τα οποία μπαίνουν σε απαιτητικότερες αγορές. Αναφερόμενος στο ποιοτικό ελληνικό μέλι, ο κ. Βορύδης τόνισε ότι αντιμετωπίζει και αυτό σοβαρό κίνδυνο από τις ελληνοποιήσεις, κυρίως κινέζικου μελιού, και προανάγγειλε ενίσχυση των ελέγχων και αυστηροποίηση του κυρωτικού πλαισίου. Αν κάποιος παραβιάζει ΠΟΠ και μετά πάει και του επιβάλλει ένα διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ, όταν τον πιάσουν, αν τον πιάσουν, κάτω από τις προϋποθέσεις τον πιάσουν, πληρώνει το χιλιαρικάκι και συνεχίζει να κάνει τη δουλειά και περιμένει να το ξαναπιάσουν. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα με το κυρωτικό πλαίσιο. Έχω πει λοιπόν ότι εδώ θα βαρύνω το κυρωτικό πλαίσιο, θα υπάρχουν ποινικές διώξεις, θα υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα. Κλείνοντας τις εργασίες του 8ου Συνεδρίου Αγροτεχνολογίας, ο κ. Βορύδης ανέφερε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα προωθήσει σειρά αρδευτικών έργων υποδομής, ώστε να μειωθεί το κόστος των παραγωγών αλλά και η σπατάλη του νερού εν ώψη της κλιματικής αλλαγής.